Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα κύριε καθηγητά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Και ίσως μπορούμε να ακούσουμε στη συνέχεια και τον κύριο Πατήδη μαζί με τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Διότι ναι, το πρόεδρο της ΕΛΜΕ. Ναι. Ξεκινά τα σχολεία σήμερα. Υπάρχει μεγάλη αγωνία, κύριε Παναγιωτόπουλε, για τα παιδιά. Υπάρχει αγωνία για τους εκπαιδευτικούς, για τη διαδικασία, για τους κινδύνους, τις επισφάλειες. Είναι λογικά όλα αυτά τα πράγματα. Αν βγάλουμε από το κάδρο τις μη λογικές αντιδράσεις και διαμαρτυρίες. Άρα λοιπόν, να σας ρωτήσουμε, είστε αισιόδοξος ότι τα πράγματα θα πάνε ομαλά στα σχολεία ή θα έχουμε ντόμινο λουκέτων? Οι ανησυχίες είναι απολύτως λογικές, αλλά το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι στα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς, καλή αρχή. Καλή αρχή. Σωστά, ξεκινάει καλή μια αρχή. Χρονιά, σχολική χρονιά, δύσκολη προμηνύεται, αλλά ωστόσο δεν πάει να έχει τα χαρακτηριστικά μια χρονιάς που πάντα είναι χαρά να ξεκινάει. Έτσι, και αυτό δεν πρέπει να το πάμε στην πάντα. Έτσι. Ωστόσο, ναι, η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά με λαχτάρα θέλουν να επιστρέψουν στο σχολείο. Στους φίλους τους. Στις παρέες τους. Έτσι. Και στην κανονικότητά τους. Γιατί και τα παιδιά έχουν ανάγκη από αυτή την κανονικότητα που όλοι θέλουμε στη ζωή μας. Έτσι, ασφαλώς, για να αισθανόμαστε ασφαλείς. Και μία από τις κύριες μέρημνες της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων τουλάχιστον ήταν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα παιδιά η εμπειρία του σχολείου, η εκπαιδευτική εμπειρία. Και αυτό σημαίνει ότι με κάθε τρόπο πρέπει να εξασφαλιστεί να λειτουργήσουν τα σχολεία και να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται μέσα στο πλαίσιο του εφικτού. Και η προσέγγιση που προκρίθηκε από την Επιτροπή ήταν η εξής: να λειτουργήσει ένα πακέτο μέτρων. Κανένα από τα μέτρα από μόνο του δεν είναι σωτήριο. Κανένα αν λείπει δεν είναι καταστροφή. Πρέπει να λειτουργήσει όσο είναι δυνατόν το σύνολο των μέτρων. Πρέπει να τα δούμε σαν σύνολο. Και ποια είναι αυτά? Οι αποστάσεις, όσο είναι δυνατό μέσα στο παρόν πλαίσιο. Η χρήση μάσκας ευρύτατα. Οι σταθερές ομάδες κατά το δυνατόν μικρές, όπου δεν αναμειγνύονται η μια με την άλλη. Κατά τεκμήριο τα τμήματα τα σχολικά, ναι. Η προσεκτική υγιεινή των χεριών, αυτά περίπου είναι τα μέτρα που όλα από κοινού πρέπει να εφαρμόζονται. Όσο είναι δυνατόν, ξαναλέω, και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά αν αυτά εφαρμόζονται με το σύστημα που χρειάζεται. Τώρα, επειδή είστε και φυσικά καθηγητής... τον εκπαιδευτικό τρόπο, οι εκπαιδευτικοί, ναι, δεν είναι εκεί για να επιβάλλουν. Έτσι. Είναι εκεί για να εξοικειώσουν, για να εκπαιδεύσουν, για να πάρουν τα παιδιά από το χέρι να τα περάσουν στο απέναντι πεζοδρόμιο, που λένε. Σωστά, σωστά. Επειδή είστε καθηγητής δημόσιας υγείας, μια ερώτηση τώρα. Πόσο πιστεύετε ότι θα επηρεαστούν τα παιδιά από τη μάσκα σε ό,τι αφορά στα μαθήματά τους μέσα στην τάξη και στην απόδοσή τους? Ασφαλώς, δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Νομίζω ότι θα εξαρτηθεί από τον τρόπο χειρισμού. Έτσι. Των εκπαιδευτικών εννοείται. Των εκπαιδευτικών ακριβώς, του σχολείου. Και των γονιών στο σπίτι. Και των γονιών στο σπίτι. Γιατί... Όλο το πλαίσιο ζωής των παιδιών. Ναι. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε στα παιδιά μια θετική, ας το πούμε έτσι, στάση απέναντι στη μάσκα. Για να μην πω και μια παιγνιώδη στάση. Ναι. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι, πρέπει να το περάσουμε. Ναι. Αλλιώς στον αντίποδα, αν με αυτόν τον τρόπο δεν λειτουργήσουμε, στο αντίποδα είναι να έχουμε πολλά κρούσματα και να πρέπει να ληφθούν πιο δραστικά μέτρα. Κύριε καθηγητά, η εναλλακτική ποια ήταν? Γιατί είναι σημαντικό να δούμε από ποιο μπουφέ διαλέξαμε, από ποιο μπουφέ επιλογών. Δεν νομίζω ότι ήταν η εναλλακτική. Εύκολη εναλλακτική. Διαλέγουμε από αυτά που έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε. Ναι. Έτσι. Άρα λέτε ότι αυτό που διαλέξαμε ήταν το λιγότερο επισφαλές. Και είναι να σας πω και κάτι. Είναι μια τελείως άλλη συζήτηση ποια είναι τα προβλήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, τι πρέπει να γίνει σε βάθος χρόνου, και τελείως άλλη συζήτηση τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Γιατί είναι πολύ προφανές. Τόσο όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα, όσο και το σύστημα υγείας, τώρα με την κρίση του κοροναϊού έρχονται στο προσκήνιο προβλήματα χρόνια. Έτσι, παραδείγματος χάρη, οι υποδομές του εκπαιδευτικού συστήματος.
Είναι χρόνια τα προβλήματα αυτά. Ωστόσο, πρέπει να λειτουργήσουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Αν είχε επιλεγεί εδώ και μερικούς μήνες η αύξηση των χώρων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται, θα ήμασταν μπροστά σε μια διαφορετική κατάσταση. Τώρα, σήμερα, εδώ που βρισκόμαστε, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για να λειτουργήσουν απρόσκοπτα τα σχολεία. Ναι. Και νομίζω το πακέτο των μέτρων είναι το κρίσιμο. Τώρα, όλα αυτά που σας είπα από κοινού. Για ένα λεπτό να ακούσουμε και τον κύριο Πατίδη που τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή για να απαντήσει και ο κύριος καθηγητής στα ζητήματα που βάζει ο κύριος Πατίδης. Μόνο ένα σχόλιο για τους αρνητές της μάσκας από τον καθηγητή. Καλημέρα κύριε Πατίδη, ένα λεπτό. Γιατί ακόμη και χθες. Καλή ημέρα. Γιατί ακόμη και χθες είδαμε τις διαδηλώσεις και στο Κιλκής που βλέπαμε νωρίτερα για δεύτερη φορά έξω στους δρόμους γονείς. Και είχε και ιερείς έξω και παιδιά. Και τα παιδιά μαζί που όχι κατά της μάσκας. Το επαναλαμβάνουμε διαρκώς, σας ρωτάμε διαρκώς εσάς τους ειδικούς, αλλά φαίνεται ότι κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται το πόσο σπουδαία είναι η χρήση της μάσκας και σημαντική για να μην έχουμε διασπορά. Εμένα ρωτάτε? Ναι, εσάς. Ναι, ναι. Ναι, κοιτάξτε, είναι απολύτως αποσαφηνισμένο ότι η χρήση της μάσκας δεν προκαλεί βλάβη στα παιδιά. Έτσι. Δεν προκαλεί. Που έχω διαβάσει διάφορα ότι αυξάνεται το διοξείδιο του άνθρακος στο αίμα και άλλα τέτοια. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Είναι ασφαλέστατο. Εκεί πέρα που θα πρέπει να προσέξουμε είναι στη σφαίρα τη συναισθηματική, στη σφαίρα της επικοινωνίας. Έτσι. Διότι έχουμε συνηθίσει να επικοινωνούμε κατανοώντας τις εκφράσεις του συνομιλητή μας. Αυτό θα είναι περιορισμένο και αυτό πρέπει να το αντισταθμίσουμε. Αυτό δεν είναι για να πούμε ότι η μάσκα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, όχι. Πρέπει να το έχουμε κατά νου και να το αντισταθμίσουμε. Έτσι. No. Με το λόγο ενδεχομένως, με άλλες ενέργειες, να αντισταθμίσουμε, τι θέλω να πω, το πέρασμα του συναισθήματος που συνήθως έρχεται με τις εκφράσεις. Να βρούμε τρόπο να επικοινωνήσουμε, λέτε. Γιατί έχουμε μια επικάλυψη εδώ και υπάρχει... Έχουμε μια έλλειψη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Για πάμε τώρα και στον κύριο Πατίδη να μας πει... Και σωστό κανένας να θέλει να τα ωρεοποιήσει τα πράγματα. Κύριε Πατίδη, πώς... Κύριε καθηγητά, ένα λεπτό. Έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε αυτό και πιο δραστικά μέτρα, το οποίο ουδής θέλει, πιστεύω. Εννοείται να έχει κλειστά σχολεία, τα παιδιά στο σπίτι, μαζί με τους γονείς. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, πιο κλειστή κοινωνία. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Τώρα όταν κύριε φτάσει κανένα στα συγκεκριμένα, τότε θα δει. Κύριε καθηγητά μου, ένα λεπτό. Κύριε Πατίδη, πώς ξεκινάει η χρονιά? Καλημέρα, καλή σας μέρα. Κοιτάξτε, ξεκινάει με πάρα πολλά προβλήματα, ειδικά σε μια περίοδο πανδημίας. Δηλαδή, πώς μπορούν να τηρηθούν οι αποστάσεις, όπως είπε ο κύριος καθηγητής πριν, σε μια τάξη με 27 μαθητές μέσα. Και δεν είναι λίγα τα σχολεία στον Πειραιά, αλλά και αλλού, που έχουμε 27 μαθητές στην τάξη, 26, 25 μαθητές στην τάξη. Και κοιτάξτε, είναι όντως προβλήματα διαχρονικά το ζήτημα της σχολικής υποδομής. Εμείς τα έχουμε αναδείξει χρόνια. Mm. Αλλά δεν υπάρχει και κανένα ουσιαστικό μέτρο όλο το προηγούμενο διάστημα για να βρεθεί έστω και μία σχολική αίθουσα. Άρα, δεν έχει να κάνει με το ανέφικτο που υπόθηκε πριν από τον κύριο καθηγητή ή από την κυβέρνηση. Mm. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν είναι στις επιλογές της κυβέρνησης να βρει νέες αίθουσες προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των παιδιών στην τάξη. Δεν έκανε καμία προσπάθεια. Και όχι μόνο τα προηγούμενα χρόνια που αποτυπώνει συνολικά... Νομίζω δεν το επέλεξε καν, κύριε Πατίδη. Το έχει απαντήσει η κυρία Κεραμέως εδώ. Τη ρωτήσαμε επανειλημμένα και επίμονα. Και είπε ότι αυτή η επιλογή δεν ήταν ρεαλιστική. Και λόγω κόστους, αλλά ήταν και μια άλλη κανονικότητα. Εμείς θα μπούμε σε μια κανονικότητα. Όχι, γιατί δεν είναι κανονικότητα δηλαδή να βρεθούν σχολικές αίθουσες και να μειωθεί ο αριθμός των παιδιών στην τάξη? Εμείς δεν είπαμε να μην ανοίξουν τα σχολεία. Εμείς θέλουμε να είναι τα σχολεία ανοιχτά, αλλά με τους όρους εκείνους που διασφαλίζουν την υγεία των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονιών. Γιατί δεν έγινε καμία προσπάθεια να βρεθούν σχολικές αίθουσες και χώροι? Και είναι αυτό που είπε η κυρία Κεραμέως, είναι γεγονός. Λέει, κοστίζει πάρα πολύ. Έτσι αντιλαμβάνονται τα πράγματα. Εσείς γιατί λέτε ότι δεν έγινε προσπάθεια να βρεθούν σχολικές αίθουσες? Τι πιστεύετε, δηλαδή? Μα όλους τους προηγούμενους μήνες από το lockdown και τις θυσίες που έκανε ο λαός μας και κλείστηκε μέσα στο σπίτι με πολύ μεγάλο κόστος, πέρασαν κάποιοι μήνες. Όλους αυτούς τους μήνες είδατε εσείς κάποια προσπάθεια? Όχι, άλλο σας ρωτώ. Θέλω να πω, πιστεύετε ότι κρύβεται κάτι από πίσω? Γιατί δεν μπορώ να αντιληφθώ ένας υπουργός παιδείας να μην θέλει να επιλέξει την εύκολη λύση, που να μην προκληθούν δηλαδή αντιδράσεις και από την ΕΛΜΕ και από άλλους, και από την ΟΛΜΕ,
Να βρει τις αίθουσες λοιπόν, να μοιράσει τα παιδιά και να είναι όλα καλά. Είναι αυτό που είπε η κυρία Κεραμέως, κυρία Κουτροκόη. Γι' αυτό σας ρωτώ. Ναι. Μήπως δεν ήταν ρεαλιστικό. Είναι αυτό που είπε ορθά κοστά, ότι αυτά μας κοστίζουν πολύ. Ορίστε. Και έτσι αντιλαμβάνονται και μετρούν τα πράγματα στην υγεία και στην παιδεία. Λέτε λοιπόν ότι ήταν το κόστος ο ανασταλτικός παράγοντας. Αυτό... Ήταν η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Ναι. Σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία, την παιδεία και συνολικά τις ανάγκες του κόσμου, των παιδιών, των μαθητών, των γονιών, να μην είναι στο προσκήνιο η ικανοποίηση αυτών των αναγκών, αλλά με πολιτική επιλογή, ταξικό εγώ θα έλεγα, οι επιλογές να είναι άλλες που γίνονται. Μάλιστα. Και όχι η ικανοποίηση των αναγκών. Δηλαδή η πρόσληψη υγειονομικών, η πρόσληψη εκπαιδευτικών, η διάθεση χρημάτων από αυτά που πληρώνει βαρειά φορολογία ο λαός μας για να βρεθούν αίθουσες. Ναι. Όλα αυτά για τις κυβερνήσεις κοστίζουν. Όταν είναι να δώσουν λεφτά αλλού. Ξαφνικά τα λεφτά βρίσκονται σε ένα βράδυ. Να το απαντήσει ο κύριος καθηγητής, αν αυτό κύριε καθηγητά θα ήταν η λύση στα πράγματα. Υπάρχει, ξέρετε, κάτι κομβικό. Εάν εσείς είπατε ως επιτροπή στην πολιτική ηγεσία σπάστε τις τάξεις, πρέπει να έχουμε μέχρι 13-14 μαθητές για να είναι ασφαλέστερο ασφαλέστερη η επανεκκίνηση και δεν σας άκουσαν και είναι διαφορετικό αν εσείς συνενέσατε τελικά στην επιστροφή σε αυτή την κανονικότητα. Δεν πάει έτσι ακριβώς. Η Επιτροπή θέτει ένα σύνολο από μέτρα και η πολιτική αποφασίζει τι θα διαλέξει. Έτσι. Ναι. Ήταν πρόταση λοιπόν, δεν είναι εφικτό, ήταν πρόταση να σπάσουν οι τάξεις. Επιτρέψτε μου. Δεν είπα καθόλου ότι δεν είναι εφικτό να αυξηθούν οι τάξεις. Είπα ότι τώρα το Σεπτέμβριο, δεδομένων των τάξεων που υπάρχουν, πρέπει να γίνει ό,τι μπορούμε καλύτερο. Η Επιτροπή εκπέμπει προς κάθε κατεύθυνση από πολύ καιρό, από τον Ιούνιο, από τον Μάιο, οπότε ήταν το προηγούμενο lockdown, ότι όσο μικρότερες είναι το πακέτο μέτρο περιλαμβάνει και το όσο είναι δυνατόν μικρότερες ομάδες παιδιών. Τώρα, από εκεί και πέρα, από τη βεντάλια των μέτρων, η πολιτική επιλέγει με τα δικά της κριτήρια τι μπορεί να κάνει, τι θέλει να κάνει, και πού δίνει την επικέντρωση. Κύριε Καθηγητά, ευχαριστώ. Επίλεξε, ναι, κύριε Πατήδη, κάτι τελευταίο, πείτε μας. Αυτό που λέει πάντα, η ευθύνη είναι ατομική, να πετάξει τον μπαλάκι στην ατομική ευθύνη και να παρουσιάσει ως πανάκια τη χρήση μάσκας, χωρίς να λάβει κανένα ουσιαστικό μέτρο και για τον αριθμό των παιδιών στην τάξη και για την καθαριότητα. Κύριε Παυλόπουλε, κυρία Κουτροκόη, οι καθαρίστριες πήγανε την Πέμπτη στα σχολεία. Σχολεία που ήταν κλειστά από τον Ιούνιο. Ένα λεπτό, και έχουν επιδοθεί σε αγώνα δρόμου προκειμένου να καθαρίσουν σε δύο μέρες το σχολείο για να υποδεχθεί σήμερα τα παιδιά. Ένα λεπτάκι. Διότι έχει σημασία το πότε γίνεται η απολύμανση, έχω την αίσθηση. Εάν είχαν απολυμανθεί τα σχολεία στις αρχές την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, δεν θα λέγαμε ότι πρέπει να ξανααπολυμανθούν, γιατί έχουν περάσει άλλες 7 μέρες, έχουν πάει καθηγητές, κάποιοι βρέθηκαν θετικοί, κάποιοι μπορεί να είναι συμπτωματικοί. Άρα λοιπόν, μήπως το ότι δόθηκε η εντολή από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή να απολυμανθούν τα σχολεία, ήταν ορθότερη η επιλογή. Όχι, κύριε Παυλόπουλε, μακάρι να γινόταν. Για να είναι νοπή η απολύμανση, αυτό εννοώ. Μακάρι να γινόταν απολύμανση από την Πέμπτη. Δεν έγινε απολύμανση από την Πέμπτη. Την Πέμπτη ήρθανε οι πρώτες καθαρίστρες στα σχολεία. Μάλιστα. Δηλαδή από τη μέρα που ανοίξαν τα σχολεία, από τη μέρα που κλείσαν τα σχολεία, δεν είχαν καθαριστεί. Μάλιστα. Και ολοκληρώθηκαν οι διαγωνισμοί για να πάει έστω και μία καθαρίστρια να καθαρίσει όπως να κάνει ένα σφουγγάρισμα, ναι, την Πέμπτη. Δηλαδή 3-4 μέρες πριν. Μάλιστα. Και μια και είπατε και για κρούσματα. Είχαμε κρούσμα σε σχολείο του Πειραιά και στο βαθμολογικό. Ναι, έχουμε βγάλει ανακοινώσεις. Ναι. Έπαιρνε ο διευθυντής σχολείου, έπαιρνε και ζητούσε. Ελάτε, κύριε καθηγητά, μια φράση παρακαλούμε για να κλείσουμε. Κοιτάξτε, ναι, τα κρούσματα θα υπάρχουν. Και χρειάζεται αρκετή ψυχραιμία γι' αυτό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούμε. Όπου το πλαίσιο είναι ότι τα παιδιά νοσούν εξαιρετικά ήπια στη μεγάλη πλειονότητα. Επίσης υπάρχουν δεδομένα ότι κυρίως τα μικρότερα παιδιά μετέχουν περιορισμένα στη μετάδοση του ιού. Λοιπόν, δεν είναι εφόσον υπάρχουν κρούσματα στην ευρύτερη περιοχή. Κύριε Παναγιωτόπουλε,
είναι λογικό να υπάρχουν και στο σχολείο. Σας ευχαριστώ. Χρειάζεται λοιπόν με βάση τα πρωτόκολλα που υπάρχουν να παίρνουμε τα λογικά μέτρα και όχι τα υπερβολικά μέτρα. Και ψυχραιμία, παιδιά. Καλημέρα. Πρέπει να σας πω επίσης, για να μην μείνουν λάθος εντυπώσεις. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς. Μισό λεφτάκι, σας παρακαλώ. Ελάτε. Ότι απολύμανση με την έννοια των φυσερών που βλέπω στις τηλεοράσεις δεν ενδείκνεται. Εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες. Είναι η σύσταση της Επιτροπής. Μάλιστα. Κλωρίνη σε επιφάνειες. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στον κύριο καθηγητή και στον κύριο Πατήδη.